σε σταυρούς μετά τον, τον αρχηγό του κόμματος. Ναι, παππούστη μου, δεν μπάζουμε σταυρό στον αρχηγό του κόμματος, αλλά εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν παίζουν κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Και εμείς ως Ράδιο Αρβίλα θα είμαστε χορηγοί αυτής της προσπάθειας. Θα υποστηρίξουμε την κάθοδο της Τζούλιας στην πολιτική προκειμένου να έχουμε άνοδο της χώρας μας και όχι μόνο της χώρας μας και του κυρίου πριν που βλέπουμε. Ναι, να έχουμε ανάσταση, μια γενικότερη ανάσταση. Οπότε ελάτε όλοι μαζί να ενωθούμε και να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα. Και μπορώ να σου πω ότι αν βγει, αν κατέβει στις εκλογές με κόμμα που θα είναι στην κυβέρνηση, που θα εκλεγεί για να είναι κυβέρνηση, θεωρώ ότι από τον αρχηγό του κόμματος η Τζούλια θα είναι η αμέσως επόμενη στις σταυρούς. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μαζί για μια νέα εποχή, με περισσότερο έρωτα, άνετη πρόσβαση σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείων για όλους, άφθονες σαμπάνιες για κάθε ελληνική οικογένεια. Σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές στηρίζω Τζούλια Αλεξανδράτου, στηρίζω τον έρωτα, στηρίζω την τέχνη, στηρίζω το κοινωνικό της έργο, στηρίζω τον ελληνικό αισθησιακό κινηματογράφο. Τζούλια Αλεξανδράτου, μαζί θα χύσουμε υδρότα για να κάνουμε όλη την Ελλάδα ροζ. Αυτή η ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Τζούλια Αλεξανδράτου, βάλ την βαθιά στην κάλπη και δεν θα χάσεις. Θέλω να καταγγείλω αυτά τα... Πολύ καλά κάνεις αυτό. Θέλω να τα καταγγείλω στους κατασκευαστές αυτού του... Πού το αναθέσαμε αυτό να το φτιάξουμε. Με αυτά τα υπονοούμενα τα... Ανάθεση και αυτές τις καθυστερήσεις στο σπίτι. Ναι, μα υπήρχαν αυτές τις καθυστερήσεις στο σπίτι. Τι θα γράφαμε αυτά, μας θα καθαρίσει αυτά που γράφαμε. Υπονοούσαν τίποτα. Και οι μοντέρ, θα απολυθούν οι μοντέρ με τις παύσεις. Ωραία. Και θα σας κλείσω στο μαγαζί με τον κύριο Σπύρο. Τον κύριο Σπύρο. Για όλους εσάς που μια που είμαστε σε αυτό το θέμα.